αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο τηλεσχολείο της 4Ε, στο τηλεσχολείο Ψαλτικής. Στο προηγούμενο μάθημά μας μιλήσαμε διεξοδικά, θα λέγαμε, για την κλίμακα, την φυσική ή διατονική κλίμακα. Και είπαμε γιατί την ονομάζουμε έτσι, γιατί χρησιμοποιεί φυσικά διαστήματα. Έχουμε τρία είδη διαστημάτων. Το μεγάλο διάστημα που ονομάζεται διαζευτικός τόνος, το μεσαίο θα λέγαμε, ελάσσον τόνος, και το μικρότερο διάστημα που είναι ο ελάχιστος τόνος. Έχω γράψει και πάλι την κλίμακα. Χωρίζεται σε δύο τετράχορδα, είπαμε, το βαρύ τετράχορδο, το οξύ τετράχορδο, και έχουμε και τον διαζευτικό τόνο, το γαδί. Όσον αφορά βέβαια την κλίμακα, την φυσική, διατονική, με βάση τον φόγκο νι, έτσι, νι, και η κορυφή μας νι. Και πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι είναι βασικό το να ξεχωρίσουμε και να θυμόμαστε ότι έχουμε δύο τετράχορδα. Γιατί πάνω σε αυτά στηριζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αργότερα και άλλες κλίμακες. Πώς γίνεται αυτό? Όταν ουσιαστικά με τα σημάδια που μάθαμε στο προηγούμενο μάθημά μας, πια με υφέσεις και διέσεις, και θυμάστε τι κάνουν ή τι κάνει η ύφεση και τι κάνει η διέση, η ύφεση, το ξαναλέω, μειώνει την απόσταση, το διάστημα μεταξύ δύο φθόγκων, σε αντίθεση με την διέση, η οποία αυξάνει το διάστημα ανάμεσα στους φθόγκους, ανάμεσα στους τόνους. Άρα λοιπόν, να θυμάστε ποιο είναι το τετράχορδο το βαρύ και ποιο είναι το οξύ. Και αυτά που λέμε τώρα στη θεωρία, ας τα πούμε και στην πράξη. Ας πούμε την κλίμακα. Νι, νι παβουγάδι και ζώνη, νι ζωκέδι γαβου πανί. Ας πούμε το βαρύ τετράχορδο. Νι παβουγά γαβου πανί, νι γα νι γα. Τέσσερις χορδές, τέσσερις φθόγγοι. Αν δούμε η σειρά των διαστημάτων, είναι 12-18. Στο σύνολό τους είναι πόσα μόρια? 30 μόρια. Για να έχουμε λοιπόν ένα σωστό άκουσμα στα αυτιά μας, να το πούμε έτσι απλά, πρέπει αυτό το οποίο λέμε στην θεωρία να το κάνουμε και στην πράξη. Νι παβουγα γαβου πανι. Να πούμε λοιπόν τον κάθε φθόγκο στη σωστή του θέση για να έχουμε ένα όμορφο άκουσμα. Νι γα. Στην κορυφή του τετραχόρδου, όπως εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον φθόγκο γα, θα πρέπει να αισθανόμαστε μία σιγουριά, για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε. Γα, γα, δι, δι, γα, δι. Λέμε και τον διαζευτικό τόνο. Ο νι είναι η βάση μας, είναι η τονική που λέμε, ο πρώτος φθόγκος, η πρώτη βαθμίδα, λένε κάποιοι, έτσι. Να το πούμε κιόλας, στην δυτική μουσική λέμε πρώτη βαθμίδα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Η πρώτη βαθμίδα λοιπόν, η τέταρτη και η πέμπτη, ο πρώτος φθόγκος, ο τέταρτος και ο πέμπτος, είναι βασικοί φθόγκοι σε μια κλίμακα. Για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και σταθεροί στη βάση μας. Δηλαδή, όταν θα πω και θα ξεκινήσω με βάση το νι, θα πρέπει να παραμείνω σε αυτή την βάση. Νι. Να μην αλλάζει η βάση μας, Νι παβουγά γαβου πανί. Να έχω ξεκινήσει δηλαδή από διαφορετική βάση και να καταλήξω σε διαφορετική βάση. Βασικό λοιπόν σε αυτό, στη σταθερότητα, παίζει ο πρώτος φθόγκος, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Δηλαδή η κορυφή ενός τετραχόρδου και συν το διαζευτικό τόνο. Νι παβουγά γαδί. Και πλέον από τον δι μέχρι τον νι, μέχρι την κορυφή μας, ξεκινάει το οξύ τετράχορδο, που όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημά μας, έχει την ίδια σειρά διαστημάτων, 12-18,
Μιλάμε πάντα για την φυσική διατονική κλίμακα του Νη, 12-18, άρα, όπως είπαμε, είναι όμοια τα τετράχορδα, αυτά τα δύο διαφέρουν μόνο στην οξύτητα των φθόγκων. Νη παβουγαδί, δίκαι ζώνη, δίκαι ζώνη. Αν λέγαμε νη παβουγα, δεν έχει διαφορά. Νη παβουγα, δίκαι ζώνη. 12-18, 12-18. Άρα λοιπόν, αφού πλέον κάναμε την κλίμακα με τα μόρια της, πειραματιστείτε κι εσείς με αυτό. Αν θέλετε, όταν θα λέτε διάφορες έτσι μελωδικές ασκήσεις, όπως εσείς τις αισθάνεστε, ηχογραφήστε τις και στο κασετόφωνο ή στο κάποιο κινητό που έχετε μαζί σας και μετά να τις ακούτε για να δείτε αν είστε σωστοί. Ε? Και βέβαια με χαρά θα τις δεχθούμε κι εμείς εδώ να τις ακούσουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Λοιπόν, αυτά για την κλίμακά μας και βέβαια να ολοκληρώσουμε 30 μόρια το τετράχορδο, 30 μόρια και το άλλο τετράχορδο, 30 και 30, 60. Και 12 ο διαζευτικός τόνος, 72 μόρια λοιπόν, έχει η φυσική διατονική κλίμακα. Και συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε μία εφαρμογή και πράξη της ύφεσης. Θα αναφέρουμε σήμερα έναν πάρα πολύ βασικό κανόνα, χρησιμοποιώντας την ύφεση στον φθόγκο ζω. Εδώ, ακριβώς. Ο κανόνας λέει ότι όταν η μελωδία, το μέλος, ξεκινώντας από την βάση μας, συγκεκριμένα από τον φθόγκο νη εδώ, καθώς είναι η βάση μας, και φτάσει στον φθόγκο ζω και δεν τον υπερβεί τον ζω, δηλαδή δεν πάει πιο πάνω από τον ζω, αλλά επιστρέψει πάλι προς τα κάτω, τότε ο φθόγκος ζω είναι με ύφεση. Θα πάμε να το δούμε και στην πράξη αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχουμε συναντήσει κάτι τέτοιο. Λέγαμε την κλίμακα και τον κάθε φθόγκο στη θέση του. Νι, νι, παβουγάδι και ζω. Λέγαμε, ζω και δι, δι και ζώνη. Νίζω και δι γαβού πάνι. Τώρα λοιπόν, για ακούστε, θα πρέπει να πούμε νι παβουγάδι και ζω και δι. Ο ζω με ύφεση. Χτυπήσαμε τον ζω και επιστρέψαμε. Νι παβουγάδι και ζω και δι γαβού πάνι. Εάν τον υπερβεί τον φθόγκο ζω, η μελωδία, το μέλος, τότε ο ζω είναι στη φυσική του θέση, όπως ακριβώς τον λέγαμε μέχρι τώρα. Νι παβουγάδι και ζω νι, 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 παβουγάδι, και ζω νι, και ζω νι. Από την κορυφή μας, από τον άνω νι, από την κορυφή, κατεβαίνοντας η μελωδία προς τα κάτω, ο φθόγκος ζω και πάλι είναι με ύφεση. Για ακούστε το. Νι παβουγάδι και ζω νι, νι ζω και δι, νι ζω και δι γαβού πάνι. Προσέξτε, όχι όταν λέμε την κλίμακα, όταν λέμε μία μελωδία. Θα κάνουμε παράδειγμα στη συνέχεια. Και ας το κάνουμε αμέσως, βέβαια, το παράδειγμα αυτό. Πάμε να κάνουμε, λοιπόν, κάποια παραδείγματα, χρησιμοποιώντας
Και αν θυμάμαι καλά, είχαμε μείνει στην υπερβατή ανάβαση των 5 φωνών. Η μαρτυρία μου, η πεταστή και από πάνω η υψηλή από τα αριστερά. Άρα η πεταστή δεν είναι στήριγμα. Ρυθμός δύσιμος. Και δι, γα, βου, γα, δι, και ζω, δι. Συνεχίζω. Είχαμε φτάσει στη μαρτυρία του Δ. Υπερβατή ανάβαση δύο φωνών, το λίγον και από κάτω είναι το κέντημα. Άρα είμαστε στον δι, πάμε ζω και δι, ελαφρών, βου, δι, βου. Προσέξτε εδώ, βλέπετε ότι το ελαφρών και η απόστροφος δεν είναι κοντά το ένα με το άλλο, είναι αρκετά μακριά θα έλεγα. Για να ήταν συνεχές ελαφρών, θα είχαμε αυτό σχεδόν. Είναι σχεδόν ενωμένα, τότε έχουμε συνεχές ελαφρών. Άρα, στην περίπτωση αυτή, τη συγκεκριμένη, έχουμε μία και δύο φωνές, κανονικά. Άρα, ζω και δι, βου, γα, βου, πα, νι, πα, βου, νι. Πιστεύω να τη γράψατε. Κάνουμε μια αναγνώριση και πάλι για να προλάβετε να την γράψετε σίγουρα, να είμαι και εγώ σίγουρος ότι την έχετε γράψει, την άσκηση. Μαρτυρία του νι και δι, 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 γα, βου, γα, δι και ζω, δι, ζω και δι, βου. Γα, βου, πα, νι, πα, βου, νι. Αν τη γράψατε, πάμε να την πούμε παραλλαγή μαζί, αφού κάνουμε και την ρυθμική μας ανάγνωση. Νι, κλίμακα, νι, πα, βου, γα, δι, και ζω, νι, ζω και δι. Γαβού πανί, νι. Αν δεν μπορείτε αμέσως να βρείτε τον και, μία-μία φωνή. Νι παβού γαδί και, νι και δι, 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 γαβού, γαδί και ζω δι. Το παράδειγμα που κάναμε, η μελωδία φτάνει μέχρι τον ζω και επιστρέφει στον δι. Εδώ λοιπόν ο φθόγκος ζω θα έχει ύφεση. Δεν θα είναι στη φυσική του θέση. Και δι 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 γα βου γα δι και ζω δι και ζω δι. Το ξαναλέμε. Και δι. Ας κάνουμε και την πεταστή, και δι, 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 γα, βου, γα, δι, και ζω, δι, ζω και δι. Εδώ, φυσικά και εδώ είναι με ύφεση, ο φθόγκος ζω. Ζω και δι, βου, γα, βου, πα, νι, πα, βου, νι.
κάπως σιγά σιγά η μελωδία διαφοροποιείται από την κλίμακα. Άλλο κλίμακα και άλλο μελωδία. Αυτό σιγά σιγά θα το αφομοιώσετε και θα το καταλάβετε καλύτερα. Πάμε και πάλι. Παραλλαγή. Νι και δι και δι. Ουσιαστικά είχαμε πει, ξεκινώντας από τη βάση, εδώ βέβαια πάμε στο οξύ τετράχορδο, φτάνουμε στον και. Το δι και όμως είναι 12, είναι μεγάλο διάστημα. Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα να σκεφτούμε πού θα χτυπήσουμε τον και. Μη φοβάστε λοιπόν. Και δι, και δι, 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 γα, βου, γα, δι, και ζω, δι, ζω, και δι, βου, γα, βου, πα, νι, πα, βου, νι. Και πάμε να γράψουμε και τις συλλαβές το μέλος, σε, σε τον βασιλέα, και δεσπότην, άγγελοι, απαύστος, ανυμνούσιν. Αυτό λοιπόν. Μία φορά ακόμη παραλλαγή και μετά μέλος. Νι και δι, 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 γα, βου, γα, δι, και ζω, δι. Ζω και δι, βου, γα, βου, πα, νι, πα, βου, νι. Σε τον, υπεταστεί, σε τον βασιλέα και δεσπότην, σπότην, άγγελοι, ζω και δι, άγγελοι, απαύστος, ανυμνούσιν. Ακόμη μία φορά, μέλος. Σε τον βασιλέα και δεσπότην, άγγελοι, απαύστος, ανυμνούσιν. Πιστεύω να το μάθετε κι εσείς εύκολα. Να σβήσουμε την άσκηση αυτή, να πάμε και στην επόμενη. Να κάνουμε μία άσκηση χρησιμοποιώντας την υπερβατή κατάβαση ή μάλλον καλύτερα ανάβαση πρώτα και μετά κατάβαση των έξι φωνών, από την βάση μας, τον φθόγγονη. Αν ανέβουμε έξι φωνές υπερβατός, από το νι φτάνουμε στον φθόγγο ζω. Για τον φθόγγο που μιλήσαμε σήμερα, που δέχεται την ύφεση, άρα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό που θα πούμε σήμερα, αυτά που θα πούμε σήμερα. Για προσέξτε λοιπόν. Νι, πα, βου, γα. Ας συνεχίσω από πιο κάτω. Δι και ζω. Έχω φτάσει στον φθόγκο ζω και έχω μείνει σε αυτόν. Πώς? Βάζοντας κλάσμα. Έτσι. Και κατεβαίνω μετά με ίσον. Ζω και, μπορεί να γράψω, με φτάνει ο πίνακας. Ζω και, δι,
γα, βου, πα, νι. Η βάση μου. Νι, πα, βου, γα, δι, και, ζω, ζω, και, δι, γα, βου, πα, νι. Πώς θα ανέβω 6 φωνές? Η μία περίπτωση είναι αυτή, με το λίγον, η υψηλή πάνω και δεξιά και στο κέντρο είναι το κέντημα. 4 και 2, 6. Το λίγον είναι στήριγμα. Πάλι με κλάσμα και να κατέβω 6 φωνές. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Έχω την χαμηλή και κάτω από την χαμηλή έχω το ελαφρόν. 4 και 2, 6 φωνές. Και μπορώ να ανέβω βέβαια και ακόμη μια περίπτωση. Συγγνώμη, γράψαμε το λίγον. Είναι η πεταστή το επόμενο. Ε. Σο και κατεβαίνω και πάλι. Νι. Η μελωδία λοιπόν φτάνει στον φθόγκο ζω και παραμένει σε αυτόν. Βλέπετε, φτάνουμε στον ζω με το ολίγον, παραμένουμε με το κλάσμα και συνεχίζουμε και πάλι με το ίσον. Στην περίπτωση αυτή, ο φθόγκος ζω είναι στη φυσική του θέση. Δεν θα τον κάνουμε με ύφεση. Όταν παραμένει λοιπόν και ακούγεται για 2-3 χρόνους, μπορεί και περισσότερους. Νι, νι, πα, βου, γα, δι, και ζω, ζω και δι, γα, βου, πα, νι, ζω, νι, ζω, νι. Λίγο περίεργο είναι βέβαια, αλλά όταν η μελωδία κινείται έτσι, ο ζω είναι φυσικός, στη φυσική του θέση, ε. Το ξαναλέω. Νι, πα, βου, γα, δι, και ζω, ζω και δι, γα, βου, πα, νι, ζω, νι, ζω, νι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την άσκησή μας, διαφοροποιώντας τη μελωδία της. Λοιπόν, ξανά από το νι, νι, πα, βου, γα, δι και ζω και δι, γα, βου, πα, νι. Και πάμε να ανέβουμε 6 φωνές. Να κατέβουμε αμέσως 6 φωνές. Και πάλι να ανέβουμε και να κατέβουμε. Νι. Ή ας την πούμε μια φορά, ρυθμικά, ρυθμική ανάγνωση. Νι, πα, βου, γα, δι, και, ζω, και, δι, γα, βου, πα, νι. Ζω, νι, ζω, νι. Και φυσικά, εδώ ο φθόγκος ζω δεν ακούγεται πολύ, ε. Φτάνουμε στον ζω και επιστρέφουμε. Στην περίπτωση αυτή, το είπαμε, τότε ο φθόγκος ζω είναι με ύφεση. Ας το ακούσουμε. Νι, νι, πα, βου, γα, δι, και ζω και δι, γα, βου, πα, νι. Ζω, νι, ζω,
Και φυσικά και εδώ είναι με ύφεση. Έτσι. Θα δείτε στην συνέχεια που θα κάνουμε μαθήματα ή ενδεχομένως βλέποντας κάποια βιβλία, δεν θα βλέπετε πάντα να γράφετε ύφεση. Γιατί. Γιατί λοιπόν το έχετε πλέον διδαχθεί. Ότι όταν το μέλος, ξεκινώντας από τη βάση μας, στην προκειμένη περίπτωση από τον Ι, αφού είμαστε στην φυσική κλίμακα του Ι, και φτάσει στον φθόγκο ζω και δεν τον υπερβεί, αλλά επιστρέψει, τότε ο φθόγκος ζω είναι με ύφεση. Όταν φτάσει στον φθόγκο ζω και παραμείνει σε αυτόν και ακουστεί πολλές φορές ο φθόγκος ζω, δεσπόσει δηλαδή στη μελωδία, τότε ο φθόγκος ζω είναι στη φυσική του θέση. Αν λοιπόν στη συνέχεια η μελωδία υπερβεί τον φθόγκο ζω και φτάσει στην κορυφή μας, τότε ο φθόγκος ζω είναι στην φυσική του θέση. Στην κατάβαση από τον Ι προς τα κάτω, τότε ο φθόγκος ζω είναι και πάλι με ύφεση. Πριν πω την άσκηση, θα πω αυτό το οποίο είπα αυτή τη στιγμή, γιατί ενδεχομένως με τα λόγια να μπερδευόμαστε, ενώ στην πράξη είναι διαφορετικά. Νι, νι παβούγα δι και ζω και δι, ζω και δι. Φτάσαμε στον ζω και επιστρέψαμε. Τώρα από τον δι, ας φτάσουμε στον ζω και ας μείνουμε εκεί. Δι και ζω, 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 ζω. Πολλές φορές μπορούμε να πούμε. Ζω και δι. Από τον δι, αν φτάσω στην κορυφή, ο ζω θα είναι στη φυσική του θέση. Δι και ζώνει. Δι και ζώνει. Στην κατάβαση βέβαια, ο ζω και πάλι εν υφέση. Νι ζω και δι. Νι ζω και δι γαβού πανί. Αυτή τη μελωδία, αυτή την πορεία μέλους που είπε αυτή τη στιγμή εγώ, αν θέλετε και εσείς πολλές φορές στο σπίτι να την λέτε, φτάνοντας μέχρι τον ζω ή υπερβαίνοντας τον φθόγκο ζω, επιστρέφοντας από την κορυφή μας προς τα κάτω, και αν θέλετε και αυτή την άσκηση να την στείλετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την άσκηση όμως που αφήσαμε. Ακόμα μία φορά. Νι παβούγα δι και ζω και... Δεν βάζω την ύφεση, το ξέρετε πλέον. Πάμε λοιπόν. Ζω και δι γαβού πανί. Ζώνει, ζώνει. Νομίζω είναι και πολύ πιο όμορφο το άκουσμα, όταν ο ζω φτάνοντας η μελωδία του, η μελωδία σε αυτόν, στον ζω δηλαδή, και επιστρέψει είναι με ύφεση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πιστεύω είναι πολλά, αλλά είναι όμορφα. Η ύφεση στον φθόγκο ζω διαμορφώνει, νομίζω, και ομορφαίνει την μελωδία μας. Αυτό θα το διαπιστώσουμε και στη συνέχεια στους ήμους που θα κάνουμε. Λοιπόν, καλό διάβασμα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Αλλά πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να σας δώσω και την ημερομηνία συνάντησής μας. Την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ σας περιμένουμε όλους τους μαθητές του Τηλεσχολείου Ψαλτικής της 4Ε εδώ στα στούντιο της 4Ε Ελευθερίας 15 στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Πριν ολοκληρώσουμε τα μαθήματά μας και κλείσουμε για το καλοκαίρι, θα συναντηθούμε εδώ για να τα πούμε από κοντά, να μου πείτε τις απορίες σας, να σας ακούσω να ψάλετε. Έστω αυτούς τους μικρούς ύμνους, αυτές τις μικρές μελωδίες που έχουμε μάθει μέχρι και σήμερα, για να συνεχίσουμε στη συνέχεια σε πάρα πολύ ακόμη έτσι όμορφους δρόμους, θα έλεγα. Καλή αντάμωση, 15 Ιουνίου εδώ στην 4Ε. Και πάλι όμως βέβαια την επόμενη Τετάρτη στο επόμενο μάθημά μας. Χαίρετε.